Ο Αλέξανδρος ο Κατσαρίδης μπορεί που είναι και. Μπορεί! Τα έχουμε γράψει. Μπράβο. Πάμε γρήγορα σε δύο ακόμα αποκλειστικές τηλεοπτικές ειδήσεις. Να σε ξεκινήσω από μια εκπομπή που τελικά θα βγει στο Open και αναφερόμαστε στην εκπομπή της Ανίτα Σπάνια, Next Please. Αρχικά έχουμε την ημερομηνία πρεμιέρας. Η εκπομπή της Ανίτα Σπάνιας λοιπόν θα κάνει πρεμιέρα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Με το καλό. Βεβαίως. Με το καλό. Υπάρχουν ακόμα κάποιες τεχνικές δυσκολίες, όπως ας πούμε ότι το πλατό δεν είναι ακόμα έτοιμο και γι' αυτό θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες μας, την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή θα γίνουν οι απαραίτητες πρόβες για να δούμε επιτέλους την εκπομπή το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι η ώρα προβολής του τηλεπαιχνιδιού, κάτι που θα επιβεβαιώσει και αυτό που μας είπε η Μάρτζη νωρίτερα, είναι 3.30 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε αλλαγές στο πρόγραμμα του καναλιού. Ωραίο. Από εκεί πέρα μας κάνει φυσικά εντύπωση ότι πράγματι είναι 2,5 ώρες προβολής και να σας πω ότι θα είναι ζωντανά. Κάτι που δικαιολογεί ίσως αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή και μάλλον θα δούμε και τραγουδιστές. Και κάτι που η Ανίτα έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι το κάνει καλά. Γιατί κάνει και μεγάλες σε διάρκεια εκπομπές και ζωντανό πρόγραμμα. Να δούμε τη σκαλέτα. Να δούμε ενώ τι θα περιλαμβάνει ακριβώς. Ναι, γιατί είναι μεγάλη εκπομπή. Δεν είναι απλά ένα. Ότι θα έχει και ζωντανό πρόγραμμα. Ίσως γι' αυτό δικαιολογεί τις 2,5 ώρες. Και βέβαια να δούμε τι είδους τηλεπαιχνίδι πρόκειται να δούμε. Να σας πάρω λοιπόν όπως από το Open, να σας πάω στον Αλφα και το Just the Two of Us. Είπαμε εδώ ότι γυρίστηκε το τρέλερ, πότε θα το δούμε. Θα το δούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε αποκλειστικά και 3 ακόμα ονόματα που βρίσκονται σε συζητήσεις με την εταιρεία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη για να συμμετάσχουν ή όχι στο υπερχόμενο Just για το Bass, το οποίο βέβαια ξεκινάει, οπότε για νομίζω πρέπει να ληφθούν αποφάσεις άμεσα. Ναι. Πρόκειται για τη Σοφία Κουρτίδου. Η Σοφία, πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρον όνομα. Κονάρα. Τον Μάκη Δημάκη, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν λάμπορε, επειδή μας είχες πει για κάποιο πρόσωπο του δημοτικού. Δεν αναφερόμουν στον Μάκη Δημάκη, όχι. Εντάξει. Αναφερόμουν σε κάποιον άλλον που αν δεν είναι τελικά, μπορεί και να το πούμε, εκτός αν ο λόγος για τον οποίο δεν είναι τελικά είναι κάποιος που δεν χρειάζεται να το πούμε. Αλλά. Και ο Γιώργος Χρανιώτης, να συμπληρώσω έτσι την τριάδα. Ωραία. Επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον πρόσωπο. Ωραία, να μην χάσει το μαγιό του. Ναι, θα δούμε τελικά. Έλα, πλάκε. Θα δούμε τελικά, θα ευδοκιμήσουν οι συζητήσεις και θα δούμε τα τρία πρόσωπα. Πρεμιέρα το επόμενο επίσης, όχι το επόμενο, το παραεπόμενο Σαββατοκύριακο. 17 Φεβρουαρίου, 8 το απόγευμα. Φεβρουαρίου. Και έχω ακούσει για μια εκρηκτική κοπέλα, μέλος συγκροτήματος πολύ γνωστού. Επέστω και εσύ, μην το κουζάρεις. Παιδιά, έδωσα πολλά στοιχεία. Που θα είναι προφανώς. Πινελόπη Αναστασοπούλου. Όχι, συγκρότημα μουσικό, πολύ γνωστό δεν είναι. Γιατί είναι σε συγκρότημα, Θα σας πω, παιδιά, κάποια στιγμή όλα στον καιρό του. Και ο κολλιός τον Αύγουστο. Δεν είναι Αύγουστο ακόμα. Μια εβδομάδα έχουμε. Λάμπρο, ελπίζω να τη βγάλουμε την είδηση. Θα σας το πω αύριο που δεν θα έχουμε εκπομπή. Ωραία. Εμείς λοιπόν να ευχαριστούμε, Αλέξανδρε.